Στην κοινή τους έδρα, το γήπεδο Περιφέρειας αναμετρήθηκαν το πρωί της Κυριακής οι ελπίδες ως τυπικά γηπεδούχες απέναντι στον Άγιο Ιωάννη, με την ομάδα του Αγίου Ιωάννη να μπαίνει από νωρίς στο παιχνίδι με επιθετική διάθεση. Έτσι, στο 14ο λεπτό, ο Δημήτρης Τσαφαντάκης, μετά από κούρσα από τα δεξιά, έκοψε την μπάλα στην περιοχή και από εκεί ο Κώστας Τσαφαντάκης δεν αστόχησε για το 0-1. Στην επόμενη φάση, ξανά πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Τσαφαντάκης, που αυτή τη φορά χρήστηκε σκόρερ με ένα δυνατό σουτ που δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα των Ελπίδων. Για τις Ελπίδες, καταγράφηκε στο 37 ένα δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση του Δελιγιαννίδη. Ωστόσο, πριν κλείσει το πρώτο μέρος, έγινε το 0-3, με τον Χαλκιαδάκη να περνά την μπάλα πάνω από τον Καραγιώργο και να την στέλνει στα δίχτυα. Στο 59, ο Κώστας Τσαφαντάκης έφυγε ταχύτητα στην αντεπίθεση και προλαβαίνοντας τον Καραγιώργο έκανε το 0-4, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μερμίγκης εκμεταλλεύτηκε την ανδράνεια της άμυνας των Ελπίδων και απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 5ο γκολ της ομάδας του. Το τελικό 0-6 διαμόρφωσε στο 82ο λεπτό ο Κουριδάκης με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, με τον Άγιο Ιωάννη να παραμένει έτσι σε τροχιά πρώτων θέσεων. Θεωρώ πως όπως μαρτυράει και το τελικό αποτέλεσμα, το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερη τεχνική ανάλυση. Ήμασταν ανώτεροι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάναμε μια αρκετά καλή εμφάνιση. Ήταν για μας μια ευκαιρία να αγωνιστούν και παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Και άλλο ένα σημαντικό για μας είναι ότι φύγαμε χωρίς τραυματισμό από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην αξιότιμη ομάδα των Ελπίδων. Δεν πήγαμε καλά σήμερα. Γενικά, φέτος έχουμε κάνει μια προσπάθεια να φέρουμε καινούριο κόσμο στην ομάδα, αλλά δεν έχουμε δέσει ακόμα σαν ποδοσφαιριστές μεταξύ μας. Είμαστε από τους 11 ή 9 είναι καινούργοι. Οπότε θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά για να δέσουμε. Το αποτέλεσμα μας αδικεί, γιατί κάποια γκολ φταίμε εξ ολοκλήρου εμείς που τα φάγαμε. Θέλουμε παραπάνω προσπάθεια και δουλειά, προπόνηση για να στρώσει η ομάδα. Πιστεύω ότι το δεύτερο γύρο θα πάμε πιο καλά.